Φαινόμενο δεν είναι οι σεισμοί και οι πλημμύρες, ούτε οι διάνοιες και οι εθνοσωτήρες. Τι ξέρεις για την άφηξη του Αντώνη Κανάκη στο Open? Κοίτα, θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω ακούσει. Είναι πάρα πολύ καλό, γιατί θα δώσει και νούμερα στο κανάλι, αλλά γενικότερα ο Αντώνης ο Κανάκης είναι ένα κεφάλαιο, μεγάλο κεφάλαιο για τη τηλεόραση, που θα ήταν χαρά μου να είναι στην ομάδα μας. Προς την εκκλησιά, ακόμα μια φορά, θες να με τελειώσει. Ναι, συνέντευξη του Νίκου μου στο Φίπστερ, την παρακολούθησες καθόλου? Όχι, είπε κάτι για μένα. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η συνεργασία σας τότε δεν ήταν και πάρα πολύ καλή. Καλά. Λόγω των συνθήκων. Φυσικά και οι συνθήκες ήταν πολύ ροκ τότε. Ήθελες όμως να ξανασυνεργαστείς μαζί του? Με τρέλα. Τον λατρεύω. Σε τι κόνσεπτ λοιπόν φαντάζεσαι εσένα και τον Νίκο τον Μουτσινά? Το όνειρό μου στην ελληνική τηλεόραση είναι να κάνω ένα σχολιαστικό late night. Ένα συνδυασμό Αρβίλα και Μαλβίνα Live. Αν και νομίζω ότι στη φάση τώρα που είναι ο Νίκος δεν έχει κανένα λόγο να μοιραστεί. Okay, τα πράγματα που κάνει, αλλά σαφέστατα θα το έκανα και με την ωριμότητα που έχουμε τώρα και με τις βάσεις που έχουμε τώρα, για να πάει όλο πολύ καλύτερα. Δώσε μου τώρα με μιας, το πόνο μιας μαχαιριάς. Πού παρακολουθείς το θεσμό εσύ γενικότερα, τον θεσμό της Eurovision? Δεν έχω ιδιαίτερες εικόνες. Ζώζεφιν, εσύ έχεις επιχειρήσει στο παρελθόν να μας εκπροσωπήσεις? Κάθε χρόνο γίνονται προτάσεις. Βεβαίως, άμα έρθει το κατάλληλο τραγούδι και αποφασίσουμε με την εταιρεία μου. Ναι. Τώρα πλέον θα πάει για ντουέτα μου, πάει Eurovision με εμένα. Φέτος είχες κάνει κάποιες συζητήσεις? Ναι, ναι, κάθε χρόνο γίνονται. Και γιατί δεν ευδοκίμησε? Θέλω να γυρίσουμε, γενικά να γυρίσουμε τα πράγματα στην κανονικότητα. Αν υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή γίνει ένα All-Star Survivor και ναι, σου κάνουν κρούση, θα το σκεφτείς? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα κομμάτι μέσα μου που μου λείπει όλο αυτό που πέρασα τότε. Αυτή η απομόνωση, η σκληραγώγηση μου έδωσε πράγματα μέσα μου. Είναι μια φασαρία για τα μάτια σου, Μαρία. Προκαλούμε τον Νίκο Κοκλώνη να μας κάνει μια μπάντα τους τέσσερις μας και να πάμε Eurovision του χρόνου. Καταπληκτικό. Εσύ, εγώ, εσύ, Τσαμπά και ο Κοκλώνης. Και η Ζαρίφη. Και η Ζαρίφη, όντως. Πέντε. Πεντάδα. Πεντάδα. Χρυσή πεντάδα. Χρυσή πεντάδα.